πρόκειται για ένα έργο τεράστιο. Μιας πολύ μεγάλης ενεργειακής υποδομής που θα γίνει, συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στην Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Και το μεγαλύτερο που θα έχει γίνει στην Νότια Ευρώπη. Μόνο στην Ελλάδα, το ύψος της πρώτης, της άμεσης ξένης επένδυσης, ξεπερνάει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και η σημασία του είναι πολλαπλή. Πρώτον, αυτός ο αγωγός δεν ήταν το μόνο σχέδιο που υπήρχε για μεταφορά αζέρικου αέριου στην Ευρώπη. Για την ακρίβεια, μέχρι πρόσφατα υπήρχε η μοναδική υποψηφιότητα ενός άλλου αγωγού που θα παρέκαμπτε την Ελλάδα τελείως και θα περνούσε από την Τουρκία στη Βουλγαρία και από εκεί στη Ρουμανία και στην Κεντρική Ευρώπη. Αναδείξαμε την υποψηφιότητα του ΤΑΠ και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κερδίσαμε το έργο. Δεύτερον, η δημιουργία ενός τόσο σημαντικού έργου βάζει την Ελλάδα σταθερά στο χάρτη των αγωγών και του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί μια πολυσήμαντη ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στις προοπτικές του τόπου μας στον ευρωπαϊκό χώρο. Μετά την αναγγελία του ΤΑΠ, τα σενάρια περί καταστροφής της Ελλάδας, περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, σταματάνε οριστικά. Γιατί πια δεν έχω κανένα νόημα, γιατί πείτε μου, ποιος θα έβαζε τόσα λεφτά σε μια χώρα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά επικίνδυνη. Ειδικά όταν μιλάμε για ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Τρίτον, το ίδιο το έργο θα φέρει στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια 2.000 άμεσες θέσεις εργασίας και ακόμα 10.000 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που θα υποστηρίζουν το έργο. Και μάλιστα χωρίς απολύτως καμία επιβάρυνση του δημοσίου. Χώρια, οι πρόσθετες θέσεις εργασίας για την περίοδο της κατασκευής του. Όλα αυτά αποτελούν πολύ σημαντική ενίσχυση για την οικονομία της χώρας μας που δοκιμάζεται σήμερα από ανεργία ρεκόρ. Τέταρτον, ο ΤΑΠ θα δώσει και σημαντικά φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα, αλλά και στις τοπικές οικονομίες κάθε περιοχής από όπου θα περνάει. Στο κτήμα κάθε Έλληνα από όπου θα περνάει επίσης. Να σημειωθεί ακόμα ότι οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις από τη διέλευση ενός τέτοιου αγωγού είναι ουσιαστικά μηδενικές. Πέμπτον, η Ελλάδα θα έχει και έμεση ωφέλεια, αφού δεν θα εξαρτάται πια μόνο από έναν προμηθευτή αερίου. Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για περισσότερη και φθηνότερη ενέργεια και μάλιστα ενέργεια ιδιαίτερα φιλική για το περιβάλλον. Έκτον, αυξάνεται κατακόρυφα η γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας, τόσο για τα Βαλκάνια όσο και συνολικά για την Ευρώπη. Από τον αγωγό ΤΑΠ θα μπορούν σε επόμενο στάδιο να εφοδιάζονται και οι χώρες της Βαλκανικής. Έβδομον, ο ΤΑΠ θα μεταφέρει αρχικά 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, με προοπτική όμως να διπλασιάσει μελλοντικά τις δυνατότητές του με μικρό επιπλέον κόστος επένδυσης. Αποτελεί λοιπόν πολύ σημαντικό έργο για τη διαφοροποίηση πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και πέραν της περιοχής των Βαλκανίων, στη Νότια και στην Κεντρική Ευρώπη.